των διεθνών. Το αυτά τα πιο light τη επικαιρότητα. Και σήμερα θα δει κάτι το οποίο σίγουρα θα σου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα πάμε μέχρι την Ολλανδία, όπου ένα οικογενειάρχη, ο Μπάρετ Τζάνσεν, μπορεί να είναι 36 χρονών πατέρα, αλλά δεν είναι σαν του συνηθισμένου πατεράδε, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο χόμπι. Τι ακριβώ κάνει? Του αρέσει να τα αρχεύει ζώα και να τα μετατρέπει σε ντρόουν. Όπω βλέπουμε τι, και τι στα πλάνα μα. Ναι, όλα ξεκίνησαν το 2002, όταν ένα αυτοκίνητο πάτησε τον αγαπημένο του γάτο. Και επειδή δεν ήθελε να τον θάψει, τι έκανε, το μετέτρεψε σε ντρόουν. Ναι, μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Έχει μετατρέψει, έχει ταρχεύσει στουρθοκάμιλο, ένα μικρό καρχαρία, έναν αρουραίο, καθώς και έναν ασβό. Ευχαριστώ πολύ, αλλά κάποιος... Έχει σηκώσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ψυχίατρος πρέπει να τον βοηθήσει και το κράτος, η Ολλανδία να... Πραγματικά, νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και το θέμα είναι ότι αυτό υποστηρίχθηκε πάρα πολύ τόσο από την Daily Mail και από την... Υποστηρίχθηκε. Ναι, το υποστήριξα πάρα πολύ. Δηλαδή κάτι καινοτόμο, κάτι περίεργο. Ναι, είναι φοβερό. Και όμως συμβαίνει. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε μέχρι την Χιλή, σε έναν ζωολογικό κήπο, όπου ένας άνθρωπος αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, γιατί τι έκανε? Μπήκε σε ένα ζωολογικό κήπο όπου βρίσκονταν μέσα δύο λιοντάρια, ένα θηλυκό και ένα αρσενικό. Τα λιοντάρια του επιτέθηκαν, έγινε βορρά προφανώς για αυτά. Είναι αυτό το βίντεο που βλέπουμε, το οποίο έχει υποστεί και μια επεξεργασία. Γιατί... Ναι, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Στην ουσία τον κατασπαράζουν. Μέχρι που τα πυροβολούν τα λιοντάρια. Έτσι. Τα πυροβόλησαν γιατί δεν είχαν τις ηρεμιστικές ενέσεις εκείνη τη στιγμή, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να τα πυροβολήσουν για να τα σκοτώσουν. Αυτή τη στιγμή ο νεαρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Η ζωή του δηλαδή κρέμεται από μια κλωστή. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν τελικά τι θα γίνει. Και θα πάμε σε μια λαμπερή βραδιά τώρα. Θα πάμε στα μουσικά βραβεία Billboard, τα οποία έγιναν στο Las Vegas. Αυτή που πραγματικά ξεχώρισε για άλλη μια φορά ήταν η Madonna, η οποία έκατσε σε ένα mauve θρόνο και ουσιαστικά έγινε και ένα αφιέρωμα στον Prince, στον πολύ αγαπημένο της τραγουδιστή, τραγουδώντας το πολύ γνωστό κομμάτι, το Nothing Compares to You. Ναι, αλλά για να προκαλέσει τι έκανε, δηλαδή και την έχουμε συνηθίσει τώρα τελευταία. Δεν προκάλεσε τόσο πολύ αυτή τη φορά, ήταν λίγο ήρεμη, απλά ξεχώρισε ίσως γι' αυτό. Επειδή αυτή τη φορά ήταν ήσυχη. Και εκτός από το κομμάτι που είπες, ακούω και το Purple Rain, δηλαδή ακριβώς. Ήταν και Purple Rain, αφιέρωμα στον Steve Prince. Wonder. Τραγουδάνε παρέα. Κανονικά. Μάλιστα, να ακούσουμε λίγο από την μουσική πριν πάμε σε διαφημίσεις. Με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά έρχεται...